Καλημέρα κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα κύριε Καλημέρα. Βέντερη. Όταν ακούω ΝΑΤΟ πάει το μυαλό μου σε εσάς. Πώς αξιολογείτε τις προσπάθειες που κάνουν στο ΝΑΤΟ να παρεύουν μεταξύ ημών και των Τούρκων? Νομίζω ότι όχι μόνο το ΝΑΤΟ αλλά και οι δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του κ. Πομπέο αλλά και οι δηλώσεις των συμμάχων σε εισαγωγικά για μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σφραγίζουν τις επικίνδυνες εξελίξεις που υπάρχουν αυτή την περίοδο, ναι, και ετοιμάζουν τα σχέδια συνεκμετάλλευσης στο όνομα της συνοχής του ΝΑΤΟ απέναντι στους σχεδιασμούς που έχει η Ρωσία και η Κίνα. Εσείς τι θα θέλατε, ας πούμε, μια άλλη πολιτική ποια θα ήταν να μην κάνουμε συνεκμετάλλευση? Δεν λέω ότι θα γίνει συνεκμετάλλευση, δεν το ξέρω καν αν θα γίνει, ούτε λέω. Εμείς, τι θα θέλατε? Εμείς κύριε Πρετεντέρη θεωρούμε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, ναι, δεν τα υπερασπίζουμε στα πλαίσια της εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Θεωρούμε ότι ο απεγκλωβισμός από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα η οποία έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο στρατόπεδο νατοϊκών βάσεων και αμερικάνικων, όχι μόνο δεν οδηγεί σε υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά τα υπονομεύει. Ναι. Ο Ερντογάν βρίσκει και κάνει. Ο Ερντογάν παίζει το παιχνίδι της περιφερειακής δύναμης που είναι η Τουρκία στην περιοχή. Οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι εταίροι τον θέλουν στο μαντρί τους και στα πλαίσια αυτά πυροδοτούν, αν θέλετε, και τις απαράδεκτες προκλητικές δηλώσεις σε βάρος και πράξεις, γιατί έχουμε πράξεις, σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Βέβαια, θα ήταν λάθος νομίζω να φύγουμε τώρα από το ΝΑΤΟ. Θα μείνει μόνος του Ερντογάν εκεί. Θεωρείτε ότι η Νατοϊκή Λυκοσυμμαχία έχει περασπίσει μέχρι τώρα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας? Κρατάει μια ισορροπία. Μας. Φοβάμαι όμως ότι χωρίς αυτό θα είμαστε ολομόναχοι. Η δική μας θεώρηση είναι ότι αυτή την θέση, αν θέλετε, την έχουμε δοκιμάσει και σε βάθος της ιστορίας αλλά και σήμερα και με τις εξελίξεις που έχουμε σήμερα. Η λογική ότι τα ύδατα στα οποία βρίσκεται το Ormuz Strait είναι ύδατα τα οποία αμφισβητούνται σε σχέση με το ποιος έχει τι, άρα καθίστε στο τραπέζι να τα βρείτε, είναι λογική η οποία υποθάλπτει ανοιχτά την παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων. Εξάλλου στο ΝΑΤΟ, στο οποίο είμαστε για να ισορροπούμε, δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, νομιμοποιεί τις γκρίζες ζώνες, θεωρεί ενιαίο επιχρησιακό χώρο. Γι' αυτό και σε όλες τις κρίσιμες στιγμές έχει το ρόλο του διαιτητή μιας διαιτησίας που στο κέντρο της δεν έχει το πώς η Ελλάδα και η Τουρκία, αν θέλετε, θα βρουν και θα λύσουν τις διαφορές τους, αλλά πώς η Νατοϊκή Συμμαχία που εξοπλίζεται, πληρώνουμε 4 δισεκατομμύρια το χρόνο για να είμαστε εντάξει με το 2% το όριο που βάζει το ΝΑΤΟ, πώς θα... Πάντως και εσείς συμφωνείτε να εξοπλιζόμαστε? Εμείς θεωρούμε ότι ο εξοπλισμός που υπάρχει και που εξελίσσεται και από τη σημερινή και από την προηγούμενη κυβέρνηση είναι στα πλαίσια των νατοϊκών σχεδιασμών. Για παράδειγμα, η προηγούμενη κυβέρνηση προχώρησε τον εξυγχρονισμό των F-16 και το αιτιολογικό αυτού του εξυγχρονισμού είναι ότι έτσι η συμμαχία γίνεται ετοιμοπόλεμη σε σχέση, ναι, με τους σχεδιασμούς που έχει. Ναι, όμως είπα κάτι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι νατοϊκή χώρα είμαστε, νατοϊκούς εξοπλισμούς θα κάνουμε. Δεν πάμε διαφορετικά. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε νατοϊκή αυτό, ναι, χώρα και δεν θέλουμε να δέχομαι, εξοπλισμούς. Το δέχομαι αυτό, ότι δεν το θέλετε εσείς, αλλά πάντως έτσι είναι τα πράγματα. Και η ερώτηση είναι, αυτή τη στιγμή βλέπουμε που πάνε να κάνουν μια αμυντική συνεργασία με τη Γαλλία. Αυτό σας φαίνεται υπιότερο? Θεωρούμε ότι η Γαλλία παίζει τα δικά της παιχνίδια στην περιοχή. Η ισχύ της υπονομεύεται από σχεδιασμούς και κινήσεις που κάνει η Τουρκία. Ναι. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η φροντίδα για την παρουσία της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και πιστεύουμε ότι το παιχνίδι με τον έναν ή τον άλλο πόλο όχι μόνο δεν εξασφαλίζει αλλά ενισχύει τους κινδύνους. Μάλιστα. Σε σχέση με την παρουσία της χώρας μας στην περιοχή. Μάλιστα. Αλλά είστε υπέρ το να προχωρήσουμε σε ένα πρόγραμμα εξοπλισμών αλλά να μην είναι νατοϊκό ή δεν θέλετε καθόλου πρόγραμμα εξοπλισμών? Ακούστε, η Ελλάδα έχει μια βάση αμυντική, την οποία, αμυντική βιομηχανία την οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια την έχουν κυριολεκτικά, ναι, παροπλήσει. Ναι. Η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τους δικούς της όρους. Έχει πρώτα απ' όλα το λαό της ο οποίος μπορεί να υπερασπιστεί την εδαφική ακαιρεότητα και την ασφάλεια. Ναι, θέλει και, θέλει και όπλα λαός όμως. Στα πλαίσια αυτά, βεβαίως στα πλαίσια αυτά λοιπόν, ο σχεδιασμός και η ένταξη της Ελλάδας στη λογική του προκεχωρημένου φυλάκιου των Αμερικάνων και των Νατοϊκών όχι, ναι, μόνο δεν εξασφαλίζει αλλά αντίθετα βάζει σε κίνδυνο, πυροδοτεί, και αυτό δεν είναι μια θεωρητική εκτίμηση, είναι μια πραγματικότητα την οποία τη βλέπουμε ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά
με τις προκλητικές κινήσεις που κάνει η άρχουσα τάξη της Τουρκίας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Σοφιανός, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ. Τον ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπε. Καλή σας μέρα, κύριε Σοφιανέ. Καλή σας μέρα.